Και ο Γιωβάνοβιτς έτοιμος για να δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει η γιορτή. Τώρα αρχίζει το μάτς. Καλή διασκέδαση, φίλες και φίλοι. Με στήριγμα τον Ναμ πέρασε η πάσα του και θέλει να φύγει μπροστά η Πάφος. Ο Ζάιρο παραλίγο αυτό το γκολ από τον Κουλιμπαλί. Ο Ζόχο Σωτήρια πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Σπουδαία φάση με το ξεκίνημα. Τεράστια στιγμή για την Πάφος στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Πέπε στην εκτέλεση του κόρνερ. Δεν καταφέρει να πάρει κανείς την κεφαλιά. Το σούτ πάνω στα σώματα, ένα νέο σούτ. Η κόντρα θέλει να γυρίσει προς την εστία. Ο Ακβίτα δοκάρει! Απίθανη ευκαιρία χαμένη για την Πάφο. Πέσει με στην περιοχή, παίζει ο Δελίβι Γιωβάνοβιτς. Συνεχίζει την πολιορκία της Πάφος στα καρέ της Ομόνιας. Ζητάνε χέρι, ζητάνε πέναλτι ο Ζάιρο. Για να ξαναδούμε εδώ. Εδώ. Αν υπάρχει επαφή πάνω στον στον Μίλετιτς, νομίζω. Νωρίτερα είναι η φάση. Δεν είναι καθαρές φάσεις, νομίζω. Δεν... Πάει να το δει. Γίνει στο VAR. Εδώ. Για να δούμε. Εδώ. Ο Χαμάς είναι. Το πρώτο σουτ. Αν βρίσκει μπάλα στο χέρι του Χαμάς. Αυτό τσεκάρει. Φαίνεται ότι έχει γυρίσει το χέρι. Δεν ξέρω. Ότι... Θα δούμε τώρα. Το είδε. Πέναλτι. Πέναλτι για την Πάφο σε χέρι του Χαμάς. Σφυρίζει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Τάνκοβιτς εκτελεί με λίγη καθυστέρηση. Γκολ! 1-0 η Πάφος. Μπήκε φουριόζα. Μπήκε με το πόδι στο γκάζι από το πρώτο λεπτό. Παραλίγο να προηγηθεί με τον Κουλιμπαλί να στέλνει την μπάλα προς την εστία του και τον Ζόχο να κάνει απίθανη επέμβαση. Είχε στο αμέσως επόμενο λεπτό δοκάρι με τον Κβίτα να χάνει αυτό που λέμε δεν χάνεται και στην ίδια φάση, νωρίτερα μάλλον από το δοκάρι του Κβίτα που μετά από πάρα πολλή ώρα θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Ομόνιας, γυρίζει με το τακουνάκι ο Ζάιρο, η απομάκρυνση. Το σουτ που γίνεται πάνω στα σώματα από το Κβίτα, νέο σουτ ο Ζόχο είναι εκεί για να μπλοκάρει. Επιμένει η Ομόνια, νέο γέμισμα. Ο Κακουλής δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά γιατί απομάκρυνε η άμυνα της Πάφου. Πέσιμο στο έδαφος, τίποτα λέει ο διευθυντής σε αυτό το πέσιμο του Σεμέδο για το οποίο φωνάζουν και διαμαρτύρονται εντόνως οι ποδοσφαιριστές αλλά και οι οπαδοί της Ομόνιας. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν βέβαια σε πολύ κοντινή απόσταση. Ο Γιωβάνοβιτς έδειξε παίζεται. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και δύο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι η τακτική προσέγγιση από τον κύριο Κασέρτο είναι σωστή, όπως είπε ο Άγγελος. Γιατί από εδώ είναι πιο επιθετική ομόνια με τον Χαμάς και τον Σεμέδο. Ο Ζάιρο σε ωραία τρίπλα και ωραία πάσα κατά τον Τράγκομερ. Ευκαιρία ο Τράγκομερ 2-0! Γκολ! Στο 36 η Πάφος χτυπάει για δεύτερη φορά την Ομόνια και ανακτά παίρνει ένα πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα, ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στο 36ο λεπτά του αγώνα. Το κλέψιμο του Τάνκοβιτς, μία κίνηση που λέγαμε για τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, μία κίνηση αρκούσε από τον Ζάιρο να κάνει την τρίπλα και την ασίστ για τον Τράγκομιρ που βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε θέση βολής, εκτέλεσε τον Ζόχο, έκανε το 2-0 και η Πάφος πια είναι για τα καλά στη θέση του οδηγού Άγγελ Ευθυμίου. Ξέρεις τι είναι αυτό που λένε, εκεί που σταματάει η λογική αρχίζει το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Ζάιρος, ακόμα μια εξαιρετική ασίστ για τον Πέπε. Ο Πέπε ψάχνει τον Τράγκομιρ. Ο Τράγκομιρ το σούτ του Ζόχο σε κόρνερ. Στο 39 με τη μία η εκτέλεση του Τράγκομιρ. Ο οποίος είναι ζεστός, είναι καυτός ακόμα. Είναι στιγμές στο momentum που λέμε. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει ξεκάθαρα το momentum Πάφος. Η Ομόνια δείχνει να είναι λίγο σαστισμένη. Πέπε θα δοκιμάσει το πόδι του. Γκολ! 3-0! Απίστευτο! Στο 40 με αυτή την γκολάρα του Πέπε! Ένα υπέροχο γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Πέπε! 3-0 η Πάφος σε μια εμφάνιση βγαλμένη μέσα από τα πιο τρελά όνειρα
των οπαδών της Πάφου. Νομίζω και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Πάφου δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει αυτή την εξέλιξη. Ένα 3-0 στο 40. Απίστευτο. Με ένα κεραυνό του Πέπε. Και δίπλα του ο Μπούτσκαϊ. Με πάσα ο Πέπε για τον Ζαζά. Ο Ζαζά. Το γύρισμα. Παραλίγο αυτό γκολ. Πάρουν όσο το δυνατόν καλύτερο η θέση μέσα στην περιοχή του Ουζόχο οι παίκτες των δύο ομάδων. Σηκώνεται και παίρνει την κεφαλιά, μαρκάριστος ο Γκολντάρ, νέο κόρνερ. Χαμάς στην εκτέλεση του κόρνερ, έξω! Η κεφαλιά από Κούσουλο. Επιμένει η Ομόνια. Αλιούμ. Αλλεπάλληλες τρίπλες και βρίσκει το χώρο για να σεντράρει. Έξω, κεφαλιά ξανά από το Στεπίνσκι. Κούσουλος. Θα χάσει την μπάλα. Μποτσκάι. Κοντρέρας. Φαουλ. Κερδισμένο. Δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη στο... Και κόκκινη στον Κουλιμπαλή. Δεύτερη κίτρινη. Και νομίζω κάτι εδώ τελειώσαμε. Νομίζω τώρα τελείωσε. Και εγώ Φώτη. Ναι. Τέλος. Δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω το παιχνίδι πάει στο 85 και με 10 παίκτες τα πράγματα νομίζω θα αρχίσουν να παίρνουν τον δρόμο τους. Ούτε με θαύμα πια. Ούτε με θαύμα. Τάνκοβιτς έχει πάρα πολύ καλά πόδια. Η εκτέλεση. Ο Ουζόχο. Υπάρχει φάουλ εκεί πάνω στον Ουζόχο. Ο Σίμιτς δεν πέρασε. Και τον Κοντρέρας. Θα κερδίσει τον Μίλετιτς και φεύγει ο Κοντρέρας και θέλει να μπει απέναντι από τον Ζόχο. Πάει μόνος του για το 4-0 κόρνερ. Ο Μίλετιτς το ύβος της σφυρίζει τώρα. Ναι! Η Πάφος είναι κυπελούχος Κύπρου για το 2024. Η Πάφος γράφει ιστορία. Η Πάφος κάνει... Τα όνειρα απόψε να γίνουν πραγματικότητα, να γίνουν αληθινά. Ένας τρελός χορός, ένα τρελό πάρτι, ένα τρελό πανηγύρι στον αγωνιστικό χώρο για τους παίκτες της Πάφου και το προπονητικό σταφ που γίνονται όλοι ένα κουβάρι και πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια επιτυχία, αυτή την ιστορική επιτυχία, αυτό τον θρίαμβο για το παφιακό ποδόσφαιρο. Για την Πάφος FC και για την επαρχία της Πάφου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στατιστικά. Από απόσταση πηγαίνει, όλοι το περιμένουν. Πηγαίνει κοντά του, το σηκώνει, ναι. Η μεγάλη στιγμή της Πάφου. Την ώρα που ξεσπούνε πανηγυρισμοί και στην πόλη.